Μια μεγάλη κινητοποίηση με ισχυρό συμβολισμό και στόχο τη στήριξη των προσφύγων διοργανώνουν μεθαύριο Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα στην πλατεία Πανεπιστημίου στο Βόλο 12 σωματεία, συνδικάτα, σύλλογοι εργαζομένων και επιτροπές αγώνα που συσπηρώνονται γύρω από το ΠΑΜΕ. Όπως τονίστηκε κατά τη διάρκεια σημερινής συνέντευξης τύπου, οι συνθήκες διαμονής των 60 προσφύγων που φιλοξενούνται στο κέντρο Μόζας παραμένουν απαράδεκτες και αυτό πρέπει να αλλάξει άμεσα. Οι άνθρωποι αυτοί μένουν σε άθλιους χώρους, σε χώρους τους οποίους έχουν χωρίσει οι ίδιοι, σε τρεις δηλαδή ενίους χώρους που είναι χωρισμένοι, με ελλειπή εξαερισμό, με άδειλες συνθήκες υγιεινής, ειδικότερα τις τουαλέτες τις οποίες χρησιμοποιούν, δεν έχουν πόσιμο νερό, γιατί δεν έχουν ολοκληρωθεί τα έργα ίδρυυσης στο χώρο εκεί, και βέβαια το φαγητό είναι πολύ κακής και ποιότητας και απόψη ποιότητας και απόψη ποσότητας, πραγματικά είναι απαράδεκτο, όταν βέβαια κοστολογείται με πάρα πολύ μικρή τιμή, με 4 ευρώ μαζί με το εργολαβικό κέρδος. Ελλειπής βέβαια είναι και η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, η οποία, την οποία κύρια έχει αναλάβει η ΜΚΙΟ, η οποία δραστηριοποιείται στο κέντρο φιλοξενίας του Μόζα και βέβαια και στα υπόλοιπα κέντρα σε όλη την Θεσσαλία. Το κρατικό σύστημα υγείας περιορίζεται πάρα πολύ, ενώ υπεύθυνοι για όλες αυτές τις δομές θα έπρεπε να είναι η περιφέρεια, η Δήμη, το ίδιο το κράτος και η ίδια η κυβέρνηση, και επουδενή να μην δίνονται τέτοιες πρωτοβουλίες και τέλος πάντων να μην δίνεται αυτή η χρηματοδότηση σε ΜΚΙΟ. Η γραμματέας του Συνδικάτου Μετάλλου Μαγνησίας, με αφορμή αντιδράσεις μερίδας γονέων στο θέμα της ένταξης των προσφυγόπουλων στην εκπαιδευτική διαδικασία, έκανε λόγο για φασιστοειδή που εκμεταλλεύονται την αδράνεια της πολιτείας ώστε να προπαγανδίζουν τις θέσεις τους κατά των προσφύγων και να καλλιεργούν κλίμα αντιπαράθεσης στις τάξεις των γονέων στην εκπαιδευτική κοινότητα. Χρησιμοποιούν τις απαράδεκτες καθυστερήσεις της κυβέρνησης στο ζήτημα που είναι αποτέλεσμα της ίδιας της πολιτικής της, για να προπαγανδίζουν τις φασιστικές και ναζιστικές θεωρίες τους και να σπέρνουν το μίσος ανάμεσα σε ντόπιους και ξένους. Η κυβέρνηση έχει πραγματικά ευθύνη, είναι αυτή που με τη στάση της δίνει χώρο αλλά και χρόνο, όπως αποδείχθηκε και στην περιοχή μας στο Βόλο, στους φασίστες να παρεμβαίνουν. Καλούμε να απομονώσουν όλοι οι εργαζόμενοι και στα σχολεία της Νέας Ιωνίας που θα φοιτήσουν τα προσφυγόπουλα, αλλά και συνολικά σε όλο το Βόλο, να απομονώσουν τους φασίστες από κάθε γειτονιά, να τους απομονώσουν και από κάθε χώρο δουλειάς.